Λοιπόν, είμαστε εδώ στο εργοστάσιο Λεωπιορίνα με τους νέους ιδιοκτήτες, δύο εκ των τεσσάρων, τον κύριο Μαρτίνο Κανελάκη, τον γνωστό οφθαλμίατρο του νησιού, και τον κύριο Γιάννη Πάτα, εκ μέρους της Ελέον Energy, ελαιοπαραγωγική ενεργειακή Δωδεκανήσου, η ΙΚΕ που έχει αναλάβει τη λειτουργία του εργοστασίου. Κύριε Κανελάκη, αντιλαμβάνεσαι ότι στο χωριό των Καλυθιών υπάρχει, όπως κάθε χρόνο, γκρίνια για την μυρωδιά. Εσείς, από ό,τι μαθαίνω, αναλάβατε φέτος με ένα σχέδιο για 25 χρόνια, μια επένδυση 25 χρόνων σε βάθος. Τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς, κάτοικοι των Καλυθιών, ότι θα αλλάξει στη λειτουργία του εργοστασίου? Καταρχάς, αυτό που θα αναρωτούνται ο κόσμος, πως ένας γιατρός ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι να υπενθυμίσω ότι είμαι από τους πρώτους, μαζί με το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και τους Εθελοντές Ρόδου, που ασχοληθήκαμε με την ανακύκλωση στη Ρόδο. Και αυτός είναι και ένας λόγος που ασχολούμαι με το εργοστάσιο αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω ένα εργοστάσιο που είναι ρυπογόνο να πάψει να είναι ρυπογόνο. Εκτός δηλαδή τη χρησιμότητα που έχει για την οικονομία του νησιού, δηλαδή στο να διαχειρίζεται τα απόβλητα των ελαιοτριβίων, να μην αφήνει αρνητικό οικολογικό αποτύπωμα πάνω στο νησί. Άρα το γνωρίζω ότι είναι ένα εργοστάσιο το οποίο πρωτίστως ενοχλεί το γειτονικό χωριό που είναι οι Καλυθιές, αλλά αυτό που υποσχόμεθα είναι, τώρα που αναλάβαμε εμείς, ότι θα φροντίσουμε, αυξάνοντας την παραγωγή και δημιουργώντας όλες τις κατάλληλες συνθήκες, να σταματήσει αυτή την αρνητική επίδραση που έχει πάνω στο χωριό. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο για επενδύσεις που θα εξυγχρονίσουν το εργοστάσιο και θα μειώσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση στον αέρα και στον υδροφόρο ορίζοντα? Ακριβώς. Το προϊόν που μόλις βγαίνει από το ηλεκτρίδιο δεν μυρίζει. Μυρίζει όταν παραμείνει πολύ χρόνο. Το εργοστάσιο λοιπόν που παραλάβαμε, και δυστυχώς μας πίεσε ο χρόνος γιατί άρχισε η ελαιοκομική περίοδο πριν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε, διαχειριζόμαστε μια συγκεκριμένη ποσότητα. Στα σχέδιά μας είναι αμέσως μετά, δηλαδή σε 2-3 μήνες, να διπλασιάσουμε την παραγωγή, οπότε το προϊόν μόλις έρχεται από τα ελαιοτριβία αμέσως θα επεξεργάζεται πριν προλάβει να μυρίσει, να βρωμήσει. Και έτσι αυτό που υποσχόμαι θα είναι ότι στην επόμενη ελαιοκομική περίοδο ή τους επόμενους μήνες, για να το πω πιο απλά, δεν θα επηρεάζεται πια το χωριό από αυτή την δραστηριότητα που έχουμε εδώ πέρα. Και ο κύριος Γιάννης Πάτας, καλημέρα. Σε τι κατάσταση παραλάβετε το εργοστάσιο? Λαϊλατημένο. Αυτό που αντικρίσαμε την πρώτη μέρα ήταν κάτι το απίστευτο. Δεν υπήρχε πράγμα, ίχνος δηλαδή εγκατάστασης, δηλαδή έλλειψη πλήρης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Δεν υπήρχε καλώδιο, είχε λαϊλατηθεί. Εργαλεία δεν υπήρχαν, μηχανήματα παρατημένα, σάπια. Οικοδομικό σκελετό, δηλαδή αναξιοποιητό. Το σπίτι του προσωπικού, τα γραφεία σε άθλια κατάσταση. Κάναμε τρομερές ανακαινήσεις, τουλάχιστον να μπορούν οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να είναι σε ένα περιβάλλον εργασίας που να ανταποκρίνεται και στο ήθος και στην υγεία, τέλος πάντων. Αυτό που εμείς θέλουμε πραγματικά είναι να δοθεί ο χρόνος που θα το πάρουμε μέσα μετά το τέλος της ελαιοκομικής περίοδου, να εξυγχρονίσουμε πραγματικά αυτό το εργοστάσιο, έτσι ώστε να μπει ενεργά στην οικονομία της Ρόδου. Και γιατί λέω ενεργά στην οικονομία της Ρόδου? Γιατί έχουμε σκοπό, έτσι, θέλω να μιλήσω λίγο οικονομικά, να αλλάξουμε το ενεργειακό ισοζύγιο. Τι εννοούμε ενεργειακό ισοζύγιο? Λοιπόν, επειδή αυτό το προϊόν που παράγεται είναι ενεργειακό, εξού και η ενεργειακή, έτσι βγήκε ο τίτλος της ενεργειακής δωδεκανήσου, μπορούμε άμεσα, αντί να διοχετεύουμε το προϊόν στην υπόλοιπη Ελλάδα με μεγάλο αυξημένο κόστος μεταφοράς, να μένει εδώ και να χρησιμοποιείται από τοπικές επιχειρήσεις. Τι εννοούμε? Δηλαδή με αντικατάσταση στο λεύκο ή οικιακά ή επαγγελματικά, μπορούμε αυτή η ύλη που παράγεται εδώ στο νησί να μένει στο νησί. Έτσι ώστε και τα νοικοκυριά να μπορούν να ανταπεξέλθουν το υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 1:4, δηλαδή το πετρέλαιο έναντι του προϊόντος που παράγουμε εμείς, του πυρηνόξυλου και του πέλετ,
το γνωστό δηλαδή αυτό ξυλάκι που μπαίνει μέσα στις σόμπες και γίνεται καύσιμη ύλη, έτσι ώστε να μπορέσει και το νοικοκυριό να αντέξει αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Πραγματικά εμείς δεσμευόμαστε, αυτή πραγματικά η επιβάρηση που έχει στο περιβάλλον από την οσμήνα, την πούμε, την αρχικά, όπως είπε ο γιατρός, γιατί εμείς θα πάμε στο συγχρονισμό, θα μακρύνουμε τα ξηρατήρια, θα ρευστοποιηθεί ή μάλλον δεν θα μένει το υλικό στάσιμο. Έχουμε σκοπό να δώσουμε πραγματικά σε αυτόν τον τόπο ανταποκριτικό δρόμο.